Φροντιστήρια Κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Πάμε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 3 του μήνα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον κύριο πατέρα Ηλία Βλάχο. Είναι από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτας. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και αυτές τις όμορφες μέρες που διανύουμε πλέον εισερχόμενοι στο χειμώνα, καλωσορίζουμε και τα έργα της Μητροπόλεως μας, τα φιλανθρωπικά, αλλά σε λίγες μέρες, αύριο συγκεκριμένα, θα υποδειχθούμε και την εικόνα της Παναγίας Κοσμοσότηρας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, που σε λίγες μέρες πανηγυρίζει. Έτσι. Αλλά, κυρία Μωραΐτη, αυτό που ενέπνευσε τον σεβασμένο του ποιμενάρχη μας και βρίσκομαι σήμερα εδώ, είναι ότι ένα μήνα περίπου πριν από το μεγάλο γεγονός του Ουράνου Αγάπης, ετοιμάζουμε κάποια θέματα πυρετοδός για να μπορούμε να βγούμε στο σαραϊκό λαό και να πούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα χρήματα που συλλέγονται όλο το χρόνο και δίνονται στις φιλανθρωπικές δράσεις της Μητροπόλεως μας. Mm-hmm. Και ζήτησα, όπως κάθε χρόνο, από όλες τις ενορίες που διαθέτουν φιλόπτωχο ταμείο να μας αναφέρουν τι ακριβώς δράσεις έκαναν εντός των δικών τους υποχρεώσεων, και βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνω για να ετοιμάσω το οριστικό κείμενο με τα ποσά που δόθηκαν είτε για έκτακτα βοηθήματα, είτε για ασθενείς, είτε για αγορά φαρμάκων, είτε για πληρωμή λογαριασμών, περνούν από τα χέρια μου τεράστια ποσά, τα οποία όλο το χρόνο γίνεται πράξη ο λόγος του Ευαγγελίου. Αλλά στο τέλος, όταν τα βλέπετε σε συγκεντρωτικά, τα λέτε, συγκεντρώνω τώρα για να ετοιμάσουμε τον δρόμο μας για τον Έρανο. Ναι. Και αυτό που πραγματικά πρέπει να πούμε και να στοχεύσουμε εκεί είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλο το χρόνο, είτε με δωρεές, είτε με αγορές τροφίμων για το κοινωνικό μας παντοπολείο, για το μεγάλο κεντρικό διαμητροπολιτικό μας εισίτιο, είτε με την αγορά σχολικών ειδών, είτε ακόμα και με μια καλή κουβέντα και με μια επίσκεψη στα σπίτια των ανθρώπων που τη χρειάζονται, ένα καλό λόγο, η συντροφιά που θα κάνουν σε ασθενείς, και ειδικότερα τώρα το χειμώνα που βραδιάζει νωρίτερα, ναι, κυκλοφορούν κάποιες φιγούρες όταν σκοτεινιάσει και επισκέπτονται ανθρώπους στα σπίτια, τους δίνουν κουράγιο και τους μιλούν για την πραγματική αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Ναι. Και όλα αυτά στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών δράσεων είναι αυτά που μας οδηγούν, είναι αυτά που μας καθοδηγούν, είναι αυτό που εμπνευσμένοι και εμείς από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κάνουμε στην πραγματικότητα τον λόγο του Ευαγγελίου δρόμο για να διανύσουμε. Mm-hmm. Και το ευχάριστο, κυρία Μωραΐτη, είναι ότι έχουμε εδώ και χρόνια τη σεραϊκή κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους απλούς ανθρώπους, όλους αυτούς που είναι πλάι μας και μπορούμε με αξιοπρέπεια να συντηρούμε τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Μητροπόλεως μας. Πατέρα Ηλία, εσείς πότε θα είστε έτοιμοι να κοινοποιήσετε τα στοιχεία, δηλαδή τα ποσά ουσιαστικά τα οποία διατέθηκαν όλη την χρονιά? Περίπου σε 15 μέρες από τώρα θα είναι έτοιμος ο απολογισμός, ο οποίος και δημοσιοποιείται, αλλά και επισυνάπτεται πάνω στα φυλάδια τα οποία θα μοιράσουμε για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν στον Έρανο της Αγάπης. Mm. Και εκεί συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα η μεγαλύτερη δράση, η φιλανθρωπική δράση της Μητροπόλεως μας, όπως είναι και αυτή που σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται, δηλαδή η κατάθεση των αιτήσεων για τις υποτροφίες των φοιτητών, που όπως κάθε χρόνο δίνουμε στις 31 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, έτσι και φέτος, και να παρακαλέσω τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν, όσο είναι καιρός, να καταθέσουν τις αιτήσεις στα γραφεία της Μητροπόλεως για να μπορούμε και εμείς να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις που χρειάζονται. Για να, ναι, βέβαια, να επιλέξετε.
Ναι, να γίνει η επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Τώρα, όλα αυτά πώς θα ξέρει ο απλός πολίτης? Θέλω να πω για τις υποτροφίες, για τη βοήθεια, για τα φάρμακα, για την πληρωμή ίσως κάποιων λογαριασμών. Πώς τα μαθαίνει κανείς? Ή απευθύνονται σε εσάς ζητώντας βοήθεια και εκεί ενημερώνονται ότι όντως μπορούν να βοηθηθούν από την Ιερά Μητρόπολη? Απευθύνονται καταρχάς οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Ναι. Και απευθύνονται κυρίως στις ενορίες. Mm. Όταν η ενορία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικώς ή με άλλο τρόπο σε μια δύσκολη περίπτωση, τότε με τη σειρά που έχουμε και με την τάξη που διαθέτουμε, απευθύνεται η ενορία προς τα κεντρικά γραφεία της Μητροπόλεως και από εκεί και πέρα να λαμβάνει το Γενικό Φιλόπτωχο να διεκπεραιώσει όπως μπορεί την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχει και ποσό το οποίο διατίθεται, ξέρω εγώ, από τις ενορίες που όμως δεν καταγράφεται σε αυτό που θα δούμε σε λίγο καιρό? Που θα όχι, όλα καταγράφονται τα πάντα. Ναι, αλλά μήπως τελικά και οι ενορίες βοηθούν χωρίς να επιβαρύνεται το, κυρία Μωραΐτη, το γραφείο της Μητρόπολης? Που έχει φιλόπτωχο ταμείο, διαθέτει επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα καταμετρήσει τα έσοδα του μήνα που προέρχονται είτε από το δίσκο που φερβέρεται την πρώτη Κυριακή του μήνα, είτε από το κοιτίο που υπάρχει του Φιλοπτώχου Ταμείου, και σύμφωνα με το γινόμενο και το άθροισμα των εισερχομένων χρημάτων, θα κάνει τη διανομή αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες της ενορίας. Απλά επειδή καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες περιπτώσεις ανθρώπων, κυρίως που έχουν προβλήματα με διάφορες ασθένειες που τους τυραννούν και τους ταλανίζουν και τους βασανίζουν. Δηλαδή, εκεί βέβαια διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, ότι δεν μπορούν να επισκεφθούν ένα γιατρό γιατί πιθανότητα να είναι σε γειτονική πόλη ή γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν αυτό το γιατρό? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο απλό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και το κοινωνικό φαρμακείο της Μητροπόλεως μας. Και από εκεί μπορούν και εφοδιάζονται με μια απλή αίτηση που θα κάνουν τα απαραίτητα φάρμακα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αυτά τα φάρμακα για να τα πάρουν από εκεί τελείως δωρεάν. Αλλά εκτός αυτού, όπως καλά αναφέρατε, για μια μετάβασή τους σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ή για μια εξέταση η οποία δεν καλύπτεται από κάποια ταμεία που είναι συμβιβλημένη ή είναι ανασφάλιστη, τότε στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορούμε και βοηθούμε. Ναι. Παραπέμπεται και άτομα στο νοσοκομείο, γιατί τώρα μου είπατε τη μαγική λέξη ανασφάλιστος, και ακούμε από το νοσοκομείο των Σέρων ότι όποιος είναι ανασφάλιστος τη χάνει υποδοχής, προσοχής. Κυρία Μωραΐτη, εμείς δεν παραπέμπουμε. Και πολλές φορές διστάζουμε. Είναι λάθος ίσως η λέξη μου. Ζητάτε βοήθεια από το νοσοκομείο, δηλαδή στέλνετε άτομα εκεί σε συνεννόηση ίσως? Κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι ένα κρατικό ίδρυμα το οποίο, θέλοντας και μη, εξυπηρετεί τους ανθρώπους σύμφωνα με τους νόμους τις οποίες αποφασίζει το κράτος. Ναι. Από εκεί και πέρα γίνεται το αντίστροφο. Εμείς βοηθούμε περιπτώσεις οι οποίες έρχονται από το νοσοκομείο. Δηλαδή, υπάρχουν εκεί οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, οι οποίοι παραπέμπουν πολλές φορές ανθρώπους που χρειάζονται κάποια οικονομική ενίσχυση τη συγκεκριμένη περίοδο για να μπορούν να μεταβούν ή να ανταπεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις τους, είτε φαρμακευτικές είτε ιατρικές, πέραν των κρατικών και του νοσοκομείου. Και εκεί τότε έρχονται στην Εκκλησία, στο Κεντρικό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, και μεριμνούμε εμείς. Καταλαβαίνει ο κόσμος την προσφορά σας αυτή? Μα δεν την καταλάβουνε. Ίσως επικρίνουν κιόλας εσένα. Δεν θα είχαν συνέχεια οι φιλανθρωπικές δράσεις Μητροπόλεως. Ναι. Να σας πω παραδείγματα. Το 2011 ξεκίνησε το κοινωνικό παντοπολείο. Σήμερα έχουμε 2017. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έγινε και δεύτερο κοινωνικό παντοπολείο στην Ιγρήτα. Mm. Και όλα αυτά συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό, αλλά δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που είναι συμβιβλημένοι σε αυτά τα ιδρύματα. Ναι, από το 2012 και πλέον, το ήδη συσίτιο που βρισκόταν στην Παναγίτσα το εφοδιάσαμε με καινούργια μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και γίνεται μαζική παραγωγή φαγητού και καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενοριών της πόλεως, και όχι μόνο αυτές τις ανάγκες, αλλά μεταφέρουμε και το φαγητό στα σπίτια των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στις κεντρικές ενορίες για να το πάρουν. Και αυτό είναι σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο σε καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση. Και όχι μόνο σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνιαία βάση. Και όχι μόνο σε μηνιαία βάση, αλλά σε ετήσια βάση. Τα ιδρύματα της Εκκλησίας δεν έχουν χρονική περίοδο.
είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Και Χριστούγεννα και Πάσχα. Η μόνη περίπτωση που έκλεισε τότε το κοινωνικό μας παντοπολία για μια εβδομάδα ήταν όταν έγινε η μεταφορά του από την οδό Ρεδεστού στην οδό Στριμώνους. Και χρειαζόταν αυτός ο χρόνος για να μπορέσουμε να γίνει η μετακόμιση, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Έχετε ακούσει σχόλια που πιθανότατα να σας εκνεύρισαν, να σας δημιούργησαν έτσι το αίσθημα της αδικίας, να κατέκριναν, αν θέλετε, αυτές σας τις κινήσεις. Κοιτάξτε, ο πολύς ο κόσμος... Εσείς είστε μέσα στους πολίτες, έτσι. Πάντα υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι βλέπουν με άλλο πρίσμα όλα τα δεδομένα τα οποία είναι μπροστά στους οφθαλμούς τους και κρίνουν διαφορετικά και το έργο της Εκκλησίας, αλλά και τις υπόλοιπες ενέργειες και φιλανθρωπικές πράξεις της Μητροπόλεως. Ναι. Αυτό πάντα θα γίνεται και πάντα γινόταν. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μέτρο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να πούμε ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα και δεν υπάρχουν κάποιες αρνητικές σκέψεις ή κάποια προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν. Ξέρετε, αλλά αυτά είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα και φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη λιγότερα. Γιατί πια η λέξη συσίτιο έχει γίνει της μόδας και αν θέλετε είναι και κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το χρησιμοποιούν ακόμη και οι πολιτικοί. Ναι, ναι. Και τα συσίτια δεν είναι μόνο των Δήμων, είναι και της Εκκλησίας. Και εκεί βοηθούνται πάρα πολύ οι συμπολίτες μας. Σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στις Σέρες. Άρα, γι' αυτό σας ρώτησα, έχετε ακούσει κάποιους να εκφράζονται περίεργα, καθώς το συσίτιο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, είναι το φαγητό της ημέρας, είναι η καθημερινότητα και λέτε ότι δεν σταματάτε και ποτέ. Μα αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Συσίτια, ακούμε όπως είπατε καθημερινά. Είναι όμως δράσεις οι οποίες δεν είναι κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας. Ο κόσμος ξέρει το συγκεκριμένο, όπως αναφέρατε, συσίτιο και εκεί συνδράμει αυτό το έργο που γίνεται και θα συνεχίσει, γιατί βλέπει την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Τώρα, νωρίτερα ανέφερα αυτό που σας είπα, το ότι τα φιλανθρωπικά ιδρύματα είναι συνεχώς ανοιχτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε για να διαφημίσουμε το έργο μας, προς Θεού. Το κάνουμε όμως για να τιμήσουμε και τους ανθρώπους που διακονούν εκεί τις περισσότερες φορές εθελοντικά. Mm. Γιατί καλό είναι να λέμε και να διαφημίζουμε ότι έχουμε το Α φιλανθρωπικό ίδρυμα, το δεύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα κτλ. Αλλά αυτά να λειτουργούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να είναι κλειστά για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά, αν αυτό είναι συσίτιο, οι άνθρωποι αυτοί τους μήνες που κάποιο από όλα τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργήσει, τι θα κάνουν, δεν πρέπει να πάνε, πού θα απευθυνθούν. Αν αυτό είναι κοινωνικό παντοπολείο και κλίση και έχει κάποιες οικογένειες συμβεβλημένες σε αυτό και τους παρέχει τα τρόφιμα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και κλίση, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Νιώσατε ποτέ ότι κάποιοι συμπολίτες μας θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή σας την προσφορά? Τι εννοώ? Είτε στο κοινωνικό παντοπολείο, είτε στα φάρμακα, είτε στο συσίτιο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Νιώσατε σας πλησίασαν άνθρωποι, έκαναν αιτήσεις άνθρωποι που, επειδή είμαστε και μικρή κοινωνία, μπορεί να είχαν μια κάποια οικονομική δυνατότητα, έστω και με λιγοστή, μικρή, αλλά είπαν ότι να εξασφαλίσω το φαΐ μου από το συσίτιο, να παίρνω τα φάρμακά μου δωρεάν, να έχω το κοινωνικό μου παντοπολείο, να παίρνω και από εκεί κάποια πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι πραγματικά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος πραγματικά έχει ανάγκη, αλλά για λόγους τους οποίους πολλές φορές γνωρίζουμε, αλλά δεν τους εξωτερικεύουμε, δεν έχουν απευθυνθεί ακόμα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Εκκλησίας. Αλλά σίγουρα, όταν μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων, τον οποίο δέχεται ετησίως το φιλανθρωπικό ίδρυμα, το κεντρικό της Μητροπόλεως, και αυτό αφορά είτε τις υποτροφίες που προανέφερα, είτε τις κάρτες. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό πιο ειδικά, γιατί επίσης είναι πολύ σημαντικό οι υποτροφίες. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα ιδρύματα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο ελέγχει και μάλιστα με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα δεδομένα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση του κάθε ενδιαφερομένου. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνουμε αποφάσεις βλέποντας το χρώμα, τη γλώσσα ή το αν φοράει καλά ρούχα ή αν τα ρούχα είναι βρώμικα του ανθρώπου που θα έρθει και θα φέρει μία αίτηση. Κοιτάμε πρώτα τα οικονομικά του δεδομένα, να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εισοδήματα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και άλλα κοινωνικά κριτήρια και οικογενειακά. Αν έχουν πολλά παιδιά ή αν έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα
και τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί είτε τις κάρτες του Παντοπολίου είτε τις κάρτες του Συτίου. Ναι. Αλλά παρόλο τον έλεγχο που γίνεται, είμαι σίγουρος ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται ό,τι αγαθό προσπαθεί να γίνει και από πλευρά Εκκλησίας και από πλευρά πολιτείας. Ναι, γιατί πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάποιοι, όπως είπατε και εσείς, επιβουλεύονται και πραγματικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη, δεν που όμως δεν τους το επιτρέπει η ψυχή τους. Πολλές φορές αυτοί που έχουν ότι πραγματική ανάγκη και δεν έχουν έρθει ακόμα στο κατόφλι μας, ναι, βρίσκουμε εμείς τον τρόπο με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και χτυπούμε εμείς την πόρτα τους. Ναι. Αλλά όλα αυτά ούτε εξωτερικεύονται και, όπως είπα, δεν βρίσκουμε εδώ για να διαφημίσουμε το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Ας γίνει γνωστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ήρθαμε να πούμε στη Σεραϊκή Κοινωνία. Ναι. Και να επισημάνουμε τις φιλανθρωπικές δράσεις τις οποίες διατηρούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν κάποιος συμπολίτης μας θέλει να προσφέρει είτε χρήματα είτε αγαθά, αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα πρέπει να έρχεται στη Μητρόπολη, στα γραφεία σας, θα πρέπει αφορά να πηγαίνει, χρήματα, ας πούμε, στο συσίτιο εκεί, στην Παναγίτσα. Πώς γίνεται αυτό? Σε ό,τι αφορά τα χρήματα. Αν υπάρχει ενοριακό φιλόπτωχο, δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός είναι από την πόλη του Σερών, υπάρχει, μπορεί να απευθυνθεί εκεί, ναι, ή να έρθει στα κεντρικά γραφεία της Μητροπόλεως και να του καταθέσει τη δωρεά του στο, ωραία, κεντρικό γενικό φιλόπτωχο ταμείο. Αυτοί που φέρνουν τρόφιμα στα Ιδρύματα της Μητροπόλεως ξέρουν τον τρόπο. Ή θα τα πάνε απευθείας εκεί, και τώρα είναι η εποχή του λαδιού και περιμένουμε, μπράβο, και πάλι και ευχαριστούμε τους παραγωγούς που και αυτοί, πηγαίνοντας τον καρπό του στα λεωτριβία, ένα κομμάτι από αυτό το ευλογημένο ελαιόλαδο θα το φέρουν στα Ιδρύματα της Μητροπόλεως και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν ξέρουν τον τρόπο. Δηλαδή, είτε η παραγωγή είτε ο απλός κόσμος θα επισκεφτεί με τα ψώνια, με αυτά που θέλει να προσφέρει, απευθείας το κοινωνικό παντοπολείο, το συσίτιο ή στα συμβιβλημένα καταστήματα που υπάρχουν, τα καλάθια, ναι, εκεί. Αγοράζοντας πράγματα για το σπίτι του καθένας, μπορεί να πάρει και μια σακούλα με διάφορα είδη πρώτης ανάγκης και να τα αφήσει στο καλάθι που υπάρχει εκεί. Έτσι. Και βέβαια εκεί να πούμε ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο τρόφιμα αυτά, γιατί ένα σπιτικό για να λειτουργήσει χρειάζεται πάρα πολλά είδη και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά όλα αυτά. Επομένως, στις αγορές μας ίσως να προσέχουμε και κάτι άλλο. Ειδικότερα οι οικογένειες, ίσως απορριπαντικά, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, είναι και άλλα τα οποία είναι απαραίτητα. Το τι δαπάνη οικονομική χρειάζεται για να μπορέσουν να πάρουν τα απαραίτητα για αυτά. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτά πολύτιμα. Ωραία. Οπότε και νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε, καλά κάνουμε και το υπενθυμίζουμε, για τις υποτροφίες τώρα, ναι, οι οποίες δίνονται τέλος Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Εκεί τι γίνεται? Για εξηγήστε μας λίγο τη διαδικασία. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό βάσης προϋπολογισμού που διατίθεται και σύμφωνα με τον αριθμό αιτήσεων που θα δεχτούμε, γίνεται αναπροσαρμογή στο ποσό που δίνουμε στους ανθρώπους, στα παιδιά δηλαδή. Καλύπτεται όλες τις αιτήσεις δηλαδή? Όχι. Όχι όλες. Η συγκεκριμένη επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις σύμφωνα με τα απαιτούμενα έγγραφα που ζητούμε και επισυνάπτονται πίσω από την κάθε αίτηση. Είναι πολλά δηλαδή αυτά τα έγγραφα? Αν είναι πολλά. Όχι, είναι πολλές οι αιτήσεις. Τα έγγραφα είναι λίγα. Τα έγγραφα είναι λίγα. Έγγραφα οι είναι αιτήσεις, λίγα. Ναι, το καταλαβαίνουμε, ναι, να είναι. Τι ποσά δηλαδή περίπου δίνεται στον καθένα δικαιούχο, ας το πω έτσι? Κοιτάξτε, σας είπα, αυτό γίνεται το ποσό. Αναπροσαρμογή ανάλογα με τις αιτήσεις, ναι, αλλά θέλω να πω είναι μια υποτροφία 100 ευρώ, 50 ευρώ, 1000 ευρώ. Είναι σίγουρα πάνω από 150 ευρώ. Ωραία. Και θα βασιστούμε και φέτος στον αριθμό των αιτήσεων που θα δεχτούμε. Mm-hmm. Και είναι πολλές αυτές οι αιτήσεις που γίνονται? Κοιτάξτε, πέρυσι δώσαμε σε 124 φοιτητές αυτό το συγκεκριμένο βοήθημα. Αναλογιστείτε, ναι, τώρα και υπολογίστε ένα ποσό αλφα τάξεως με τον αριθμό που σας ανέφερε για να δείτε τι ακριβώς. Και πάλι δεν δώσατε, μου λέτε, αυτοί οι 100 τόσοι δεν ήταν όλοι όσοι αν έπρεπε έκαναν να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους που έκαναν αίτηση, θα έπρεπε να έχουμε ένα κεφάλαιο της τάξης των 50.000 ευρώ. Γιατί οι αιτήσεις που δεχτήκαμε ήταν οι διπλάσεις από αυτές που τελικά πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και ικανοποίησε. Μετράει και η φορολογική δήλωση, έτσι? Ναι, το εκαθαριστικό. Το εκαθαριστικό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, σημαίνει ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ γνωστό έξω και ότι δέχεστε πάρα πολλές αιτήσεις είτε στις υποτροφίες είτε στις άλλες δράσεις σας. Σε όλες τις δράσεις, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έρχονται αιτήσεις. Mm-hmm. Μακάρι να είχαμε τις δυνατότητες, κυρία Μουραΐτη, να μπορούμε να ικανοποιούμε όλες αυτές τις αιτήσεις των ανθρώπων. Πίσω από αυτές τις αιτήσεις κρύβονται ανθρώπινες συμφορές, κρύβονται ανθρώπινα δράματα. Για να φτάσει ένας άνθρωπος και να υποβληθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, να μαζέψει έγγραφα, να επισκεφθεί συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είναι απλή ιστορία. Δεν είναι απλή ιστορία. Δεν είναι καθόλου απλή ιστορία. Τους καταλαβαίνουμε και τους κατανοούμε.
αλλά ναι. και εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε το ευλογημένο αυτό ιστέρημα των ανθρώπων που εμπιστεύονται τις φιλανθρωπικές δράσεις της Εκκλησίας. Πατέρα Ηλία, εσείς που είστε και υπεύθυνος αυτού του ταμείου, υπήρξε περιστατικό το οποίο σας συγκλώνησε και που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί όλη η Μητρόπολη και όλοι οι συνάδελφοί σας, έτσι ώστε να δοθεί πολύ γρήγορα η βοήθεια? Υπήρξε δηλαδή μια κατάσταση η οποία πραγματικά ήταν τραγική και που έπρεπε χθες να βοηθηθεί? Ναι, ναι. Κυρία Μωραήτη, δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι αυτό ακριβώς που αναφέρετε είναι η καθημερινότητά μας. Καθημερινότητα. Καθημερινά, οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε στο συγκεκριμένο γραφείο κρύβουν από πίσω μια ανθρώπινη συμφορά, μια ανθρώπινη δυστυχία. Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ. Και είναι πολλές αυτές οι δυστυχίες. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δεσπότη ο οποίος και μεριμνά και προσεύχεται, αλλά και δίνει λύσεις όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Και δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία στέκεται στα πόδια της και κάνει πράξη το λόγο του Ευαγγελίου. Γι' αυτό όμως υπάρχει η αιτία του κόσμου που είναι πίσω από μας, μπροστά από μας και πάνω από μας. Mm-hmm, και μας βοηθάει κατά τη διάρκεια του χρόνου για να μπορούμε να συντηρούμε με αξιοπρέπεια όλα τα φιλανθρωπικά μας ιδρύματα. Έτσι. Ναι, γιατί κάποιοι ξέρετε, το έχω ακούσει αρκετές φορές και όχι μόνο εδώ στην Ιερά Μητρόπολη των Σερών και Νιγρήτας, όταν βγαίνει εκείνος ο δίσκος, λέει όχι, γιατί κάποιοι πάνε και ζητάνε βοήθεια και είναι ουσιαστικά το επάγγελμά τους. Όμως εσείς μου το έχετε ξεκαθαρίσει από την αρχή της κουβέντας μας, ότι προσέχετε, ότι ελέγχετε, ότι δεν επιτρέπετε να σας εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, ή να είπατε τη λέξη επιβουλεύονται τις δράσεις σας, και ότι υπάρχει μια αξιολόγηση και με τα χαρτιά βέβαια, έτσι, τα εκαθαριστικά, σίγουρα, αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή τα μηνύματα έρχονται από τους ιερείς των ενωριών σας, κοιτάξτε, έτσι. Κανένας ιερέας δεν δρά μόνος του, δεν παίρνει αποφάσεις μόνος ναι. του. Σε κάθε ενωριακό φιλόπτωχο υπάρχει. Γιατί κάποιοι το έχουν κάνει και επάγγελμα. Καλώς ή κακώς, τι να κάνουμε τώρα, έχουν βρει τη λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και θα υπάρχουν. Υπήρχαν και θα υπάρχουν. Δεν και υπήρχαν να κάνουμε... πάντοτε, έχετε δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την επαιτία ως επάγγελμα. Ναι. Και τα βλέπουμε καθημερινά. Να σας πω περιπτώσεις ανθρώπων που αλλάζουν στο δρόμο για να πάρουν το πόστο τους. Ανθρώπων οι οποίοι το βοήθημα και το υστέρημα του κόσμου το μεταφράζουν σε τσιγάρα και ποτά. Αλλά απλά τα αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα στο κοινωνικό μας γίγνεσθε, είναι στην καθημερινότητά μας, είναι καταστάσεις στις οποίες ζούμε. Απλά σας είπα ότι αυτά τα ευλογημένα χρήματα που μας εμπιστεύεται η Σεραϊκή Κοινωνία και ο κόσμος, οφείλουμε με μεγάλη ευλάβεια να τα διαθέτουμε στους ανθρώπους Ωραία. Που τα έχουν ανάγκη. Οπότε λέμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία και ίσως να σας ξαναφιλοξενήσουμε για να μας τα πείτε όλα αυτά τα στοιχεία, να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί ξεχνάμε και εύκολα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει Κυρία να σκεφτόμαστε πολλά. Κυρία Μωραήτη, ο πολλής κόσμος ξέρει τι γίνεται. Ναι, είναι, όλοι μας το ξέρουμε. Είμαστε μια μικρή κλειστή κοινωνία ναι. και δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Κακά τα ψέματα. Ναι, έτσι. Και έχουμε και τον έρανο της αγάπης, έτσι. Ναι, ναι. Αυτόν ετοιμάζουμε τώρα, σε ένα μήνα περίπου. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε. Εκεί επίσης θα πρέπει να δείξουμε μεγαλοψυχία όλοι μας και πραγματικά από το υστέρημά μας να βοηθήσουμε να συγκεντρωθούν ορισμένα χρήματα, γιατί πάνε πάλι σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Μα ο έρανος της αγάπης είναι η ναυαρχίδα όλων των φιλανθρωπικών πράξεων. Ναι. Το ποσό που συλλέγεται εκεί είναι αυτό που διατηρεί και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, αλλά και τις δράσεις της Μητροπόλεως ζωντανές και κρατές. Έτσι, έτσι. Και πάντα θα περάσουν κάποιες πολύ ευγενικές κυρίες που θα μας δώσουν τα κουπόνια. Συγγνώμη, για τα χρήματα τα οποία θα δώσουμε. Υποχρεωτικά. Γιατί εκείνη την περίοδο εμφανίζονται και άλλα κρούσματα κάθε χρόνο. Και κάποιοι προσπαθούν πάλι να επωφεληθούν από αυτό, λέγοντας ότι είμαστε από τη Μητρόπολη, ενώ ουσιαστικά δεν είναι από το πουθενά και τα χρήματα πάνε στην τσέπη τους. Αλλά αυτό πάλι φαίνεται, θέλω να πω. Όταν μετά από ένα μήνα βγουν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν πράξη τον έρανο της αγάπης, θα έχουν μαζί τους το απαραίτητο υλικό και έγγραφα τα οποία πιστοποιούν και τον λόγο για τον οποίο χτυπούν την πόρτα μας, αλλά και τον λόγο για τον οποίο μαζεύουν τα συγκεκριμένα χρήματα. Έτσι. Κανείς δεν θα χτυπήσει την πόρτα των Σεραίων αδελφών μας,
Και κανένας αιρέος δεν θα δώσει χρήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν την ευγενική αυτή παρουσία και τα απαραίτητα έγγραφα για τον αίρον της αγάπης. Τα απαραίτητα έγγραφα. Η παρουσία μπορεί να είναι όντως ευγενική, αλλά πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τα χρήματα που θα δώσουμε, είτε λίγα είτε πολλά, θα πάνε εκεί που πρέπει. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ανακεφαλαιώνοντας. Ωραία, ναι, και να κλείσουμε. Ένα κοινωνικό παντοπολείο στην Σέρες και ένα στην Ιγρίτα. Ωραία. Ένα κεντρικό διαμητροπολιτικό συσίτιο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αν κατά καιρούς ακούγονται ή διαβάζουμε κάποιες αναφορές και ότι μαζεύονται τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο ή οτιδήποτε άλλο, ένα κοινωνικό παντοπολείο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη των Σερών, είναι της Μητροπόλεως μας και το όνομά του είναι Κιβωτός Αγάπης. Έτσι. Καλά κάνετε και τα λέτε και να μας τα θυμίζετε και να βγάζετε και ανακοινώσεις, αφήστε που τα λέτε και μέσα στους ναούς, αλλά ένα είναι. Μην ακούμε, γιατί τελικά μάλλον αυτά τα οποία δώσανε κάποιοι δεν έπιασαν τόπο. Δεν πήγαν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Απλά είναι η ευκολία κάποιων. Πατέρα Ηλία, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας κουράγιο. Για τον όμορφο αυτό διάλογο που κάναμε. Καλό κουράγιο να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ και κλείνοντας, να θυμίσουμε στη Σεραϊκή Κοινωνία ότι πρώτα ο Θεός αύριο το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίσεων Ταξιαρχών θα έρθει και θα υποδεχτούμε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Κοσμοσότηρας στις 6 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Η εικόνα αυτή θα έρθει αύριο στις 6 και θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου. Μέσα θα είναι και η γιορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Τώρα, πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή εμείς για να δούμε και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είχαμε και την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης του κ. Καραχάλιου. Δεν ήταν πολύ διαβασμένος. Έχουμε και εξελίξεις με τον Πανσεραϊκό. Να τα δούμε όλα αυτά. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι, η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροκρότημα στην οικοκυρά. Βασίλειος Γουρνάρης, βιομηχανία και εμπορία ξύλου στο 5ο χιλιόμετρο Σερών Ιγρίτας. Φουρούσια ραμποτέ για βεράντες, μπαλκόνια και ακόμη οικοδομής με λατάκια και σανίδια. Μεγάλη ποικιλία σε κεραμίδια και πισόχαρτα και μια πλήρη γκάμα σε δομικά υλικά. Βασίλειος Γουρνάρης. Στην έκθεσή μας επίσης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εσωτερικές πόρτες καθώς και πόρτες ασφαλείας. Αναζητάτε φτηνά καυσόξυλα καλής ποιότητας? Έχουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Καυσόξυλα από μια μεγάλη ποικιλία δέντρων άριστης ποιότητας σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τα οποία διατηρούμε σε στεγασμένους χώρους έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένα από την υγρασία που δυσκολεύει το άνομά τους και δυσχεραίνει την καύση. Προμηθευτείτε τώρα από εμάς καυσόξυλα από το Λαϊά, καθώς και μπρικέτες και πέλετ. Η μεταφορά γίνεται δωρεάν σε μεγασάκους με γερανοφόρο φορτηγό μέχρι τον 4ο όροφο. Στα Home Plus Παπαϊωάννου οι προσφορές συνεχίζονται και τον μήνα Οκτώβριο. Τηγάνια με κεραμική επίστρωση πέτρας από 9,40.
ταψιά με κεραμική επίστρωση πέτρας από 4,30. Πιάτα πορσελάνης σε διάφορα μεγέθη μόνο 1 ευρώ. Φραστήρας 1,8 λίτρων μόνο 8,90. Τεπανιάκι με οικολογική αντικολλητική επίστρωση μόνο 23,90. Ηλεκτρική σκούπα 800 βατ μόνο 48,50. Σακούλες αποθήκευσης αεροστεγής από 1,20. Απλόστρα ρούχων αλουμινίου μόνο 14,90. Σετ πετάλ με μπικάλ μόνο 12,5 ευρώ. Home Plus Παπαϊωάννου στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Το Ενέργεια ΑΕ, η πρωτοπόρο σεραϊκή εταιρεία βιοκαυσίμων που αξιοποιεί την ελληνική γη και προσφέρει αποδοτικές καλλιέργειες, ενημερώνει όλους τους ερέους αγρότες ότι ξεκίνησαν συμβάσεις για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης. Η Φυτοενέργεια ΑΕ, πάντα κοντά στο σεραίο αγρότη, παρέχει πλήρη υποστήριξη με ειδικούς συμβούλους, γεωπόνους, χημικούς μηχανικούς, για να έχετε εγγυημένα μεγάλες αποδόσεις και σίγουρα κέρδη. Επισκεφτείτε μας τώρα για μια πλήρη ενημέρωση. Φυτοενέργεια ΑΕ. Με συνέπεια και αξιοπιστία επενδύουμε στο μέλλον του τόπου και του σεραίου αγρότη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2321 073 303 και 73 495. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για το νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Πεινάω. Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery, θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή, τώρα Σπάρτας παίρνει με ένα τηλεφώνημά σας στο 2321052090 όλα τα είδη για τα κατοικίδια σας στην πόρτα σας. Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις προσφορές μας στα καταστήματά μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105 Β. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.laspalmas.gr. Las Palmas. Τα πάντα για τα κατοικίδια σας. Φίλε αγρότη, πρόσεχε τη γη σου. Η Φυτοτεχνική Προβατά, πρωτοπόρος σε υψηλή ποιότητα και τεχνολογία, αλλάζει τα δεδομένα. Είμαστε οι μόνοι που σας παρέχουμε εμπλουτισμένα λιπάσματα με ιχνοστοιχεία, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, θείο, βάριο κλπ. Και τώρα μοναδικές προσφορές έως τις 15 Νοεμβρίου. 20-10-10 μόνο 13,5 ευρώ. 20-10-0 μόνο 12,5. 16-20-0 13,5. 15-15-15 16 ευρώ. 11-15-15 15 ευρώ. Όλοι οι σάκοι είναι των 40 κιλών, με το ΦΠΑ και παράδοση στο χώρο σας δωρεάν. Φυτοτεχνική Προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης και Υιός. Κοντά σας και στα δύσκολα. Η Φυτοτεχνική Προβατά ζητεί γεωπόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321 088 789.
Supermarket Kansas. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, Γκούντα μικρή Ολλανδέζα 30% φθηνότερα. Από 7,85 το κιλό, τώρα με 5,49. Πορτοκάλια 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμα τα ποιοτικά προϊόντα της σειράς Το Διαλεγμένο που επιλέγετε καθημερινά, τώρα και με δώρο. Αλεύρι ενός κιλού για όλες τις χρήσεις, 2+1 δώρο. Ηλιέλαιο Το Διαλεγμένο ενός λίτρου, 3+1 δώρο. Αλλά και μαλακτικά.